Καταρχήν και εγώ να σας ευχαριστήσω και για την υποδοχή και για την ενημέρωση, γιατί είναι διαφορετικό από μακριά να παρακολουθείς τα προβλήματα γενικότερα των μικρών επιχειρήσεων, της αυτοαπασχόλησης, των επαγγελματιών, των εμπόρων και μέσα από τα νομοσχέδια της Βουλής, να τα ξέρεις, να τα προωθείς, αλλά διαφορετικά να συζητάς διαζώσεις με τους εκπροσώπους, τους εκλεγμένους, όπως είναι εδώ ο Εμπορικός Σύλλογος της Θήβας. Και βέβαια θα ήταν παράληψή μας να μην έρθουμε να συναντηθούμε, εφόσον είδαμε το εργατικό κέντρο, είδαμε το Δήμαρχο, με αφορμή βέβαια η σημερινή περιοδία και παρουσία μας στη Θήβα αφορούσε κυρίως τη σεισμική δραστηριότητα και την ανησυχία που υπάρχει για το τι μέτρα πρέπει να κάνουμε ώστε να προλάβουμε χειρότερες καταστάσεις. Εάν, έλεγα και πριν, χτύπα ξύλο και χτύπαγα, γίνει σεισμός, μακάρι να μην γίνει, αλλά εμείς πάντα πρέπει να προβλέπουμε και να τα προλαμβάνουμε, έτσι ώστε να μην έχουμε ατυχήματα, μην έχουμε καταστροφές, πολύ περισσότερο να μην έχουμε συνανθρώπους μας στα νοσοκομεία μετά ή δεν ξέρω πολύ χειρότερα νεκρούς μετά από ένα καταστροφικό σεισμό. Αλλά όλα τα ζητήματα είναι επιτάπετος. Αυτό έλεγα και πριν στο εργατικό κέντρο. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι θα συζητήσω για τους σεισμούς, αλλά δεν θα έχω στο μυαλό μου ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έξαρσης των ανατιμήσεων, μεγάλης ακρίβειας, όπου το λαϊκό εισόδημα είναι ισχνό, ήταν ήδη ισχνό μετά από μια δεκαετή κρίση, μετά από την πανδημία, αλλά πάλιλες οικονομικές κρίσεις τέλος πάντων και όλα αυτά, και έχει προβλήματα ο εργαζόμενος κόσμος, και αυτό αποτυπώνεται και στο τζίρο των καταστημάτων. Δηλαδή, και αυτό δεν είναι τώρα για αυτό το διάστημα που άρχισε ή τέλος πάντων μπήκε σε τέτοια έξαρση ακρίβεια και στο ρεύμα και στα καύσιμα και στα είδη κατανάλωση κλπ. Που πιέζει το λαϊκό εισόδημα. Εδώ τώρα είναι μια πάνω από μια δεκαετία, δηλαδή πολλά χρόνια, όπου πρώτα η οικονομική κρίση με τα μέτρα, τα μνημονιακά, η γη που έπαιρνε, μείωση εισοδήματος, αλλαγές εργασιακών σχέσεων, το ένα το άλλο, πήγε να υπάρξει μια μικρή ανάκαμψη, ήρθε η πανδημία, έδωσε άλλη μια κατακεφαλιά στον εργαζόμενο κόσμο και τα μαγαζιά πληρώνουν αυτοί. Οι μικρές επιχειρήσεις πληρώνουν αυτή την κατάσταση και την κρίση την οικονομική, και γιατί άμα δεν έχει ο εργάτης καλό μισθό, αν δεν έχει ο αγρότης καλό εισόδημα από την παραγωγή του και καλές τιμές στα προϊόντα του, άμα δεν έχει τα υπόλοιπα, οι επιστήμονες, ο ένας που είναι σε διάφοροι κλάδοι, μετά δεν θα πάει και στο μαγαζί για να πάρει ρούχα, δεν θα πάει στην εστίαση για να πάει, δεν θα πάει. Αυτό πάει, το ένα φέρνει το άλλο. Όταν σκέφτεται τι θα κάνω για να πληρώσω το ρεύμα, δεν έχω το ρεύμα να το πληρώσω σπίτι μου, δεν έχω το παιδί να το στείλω να πάει να σπουδάσει άμα έχει κανένα φοιτητή στο σπίτι, δεν έχω, ξέρω εγώ, πώς να πάρω τα φάρμακα στον παππού ή στον πατέρα και λοιπά, όποιος είναι άρρωστος. Και όλα αυτά, λέει, υγεία, πανδημία, δημόσιο σύστημα, ακρίβεια, ανταγωνισμοί, πόλεμοι, γιατί γι' αυτά γίνονται και όλα, για τις ενεργειακές αγορές κυρίως και οι ανταγωνισμοί. Οι μεγάλοι δημιουργούν ένα αλλεπάλληλο, το ίδιο δηλαδή ενιαίο πρόβλημα, που καταντάει να λες ότι εδώ πρέπει να δω την ουσία του προβλήματος, να πάω σε βάθος τη σκέψη μου και να οργανώσω την πάλη μου έτσι όπως πρέπει για όλα αυτά. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, τα επιδόματα που δίνουν ή κάποια ψίχουλα που θα δίνουν για ανακούφιση, ας πούμε, των χαμηλών εισοδημάτων, δεν λύνουν το πρόβλημα. Ας πούμε τώρα, δεν ξέρω, η περιφέρεια από τον αναπτυξιακό του 2016 πότε ήταν, ζήτημα να έδωσε το 1% σε μικρές επιχειρήσεις. Μιλάμε τώρα για αυτοαπασχολούμενους, γιατί στη Θεσσαλία ήταν 1,2% κάτι τέτοιο, από την περιφέρεια Θεσσαλίας μόνο. Ή από το ΕΣΠΑ ήταν, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι το νούμερο σε άλλες περιφέρειες, αλλά το ίδιο πάνω κάτω, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ήταν 2,4, ξέρω εγώ, η επιδότηση της μικρής επιχείρησης. Δηλαδή αυτός που είναι αυτοαπασχολούμενος ή που έχει προσωπικό, ξέρω εγώ, τη γυναίκα του, το γιο του, δεν ξέρω, κάποιους συγγενείς, ή έχει λίγο προσωπικό, τέλος πάντων, μερικούς ανθρώπους που και αυτούς δεν τους έχει και όλο το χρόνο, τέλος πάντων, μερικοί σε κάποιους κλάδους είναι και εποχιακά μόνο, και πάει λέγοντας. Αυτοί είναι εξοφλημένοι σε τελευταία ανάλυση. Είναι σαν να τους
προγράφει σαν κράτος, σαν κυβέρνηση, για να... όταν δεν ενισχύεις ούτε καν. Βέβαια και τα ψίχουλα που πήραν αυτό το 1% ας πούμε αλλού που ρωτούσα, πάλι εξανεμίστηκε. Άρα δεν είναι λύσεις αυτές. Οι λύσεις πρέπει να πάνε σε μεγαλύτερο βάθος και συμφωνάμε απολύτως. Εμείς καταθέσαμε και πρόταση νόμου για παράδειγμα για τις μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τους αυταπασχολούμενους, που αφορούν βέβαια και άλλα λαϊκά στρώματα, εργατικές λαϊκές δυνάμεις ας πούμε, για να ενισχυθεί το λαϊκό εισόδημα. Όχι μόνο οι μισθοί, όλα αυτά και τέτοια που στη βιομηχανία, για να μπορεί να έρχεται ο εργάτης να ψωνίζει από το μαγαζί εδώ, αλλά πρέπει να δούμε και άλλα. Δηλαδή η κατάργηση του ΦΠΑ για παράδειγμα στο πετρέλαιο, στα καύσιμα, στο ρεύμα, στα είδη κατανάλωσης και του ενίου φόρου κατανάλωσης θα ήταν μια ανακούφιση. Αυτό πρέπει να καταργηθεί. Η κατάργηση ας πούμε της ρήτας αναπροσαρμογής επίσης, της μη επιστρεπτέας επίσης προκαταβολής που, σας βάζει τη θηλιά στο λαιμό ας πούμε και λες ή ξέρω εγώ ο περιορισμός να μπει η μείωση των χρεών και η απαλλαγή για κάποιες κατηγορίες θα έλεγα εγώ, λέμε δηλαδή όχι εμείς, λέει το κόμμα μας απαλλαγή ας πούμε από τέτοια χρέη, τόκους κλπ. Και αυτή η πρότασή μας είναι ολοκληρωμένη για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες εμπόρους γύρω από αυτά τα ζητήματα. Και από εκεί και πέρα βέβαια είναι η κατάργηση του ένφια, είναι το αφορολόγητο όριο που πρέπει να επανέλθει στα 12.000 ευρώ με προσάυξηση, εμείς λέμε και 3.000 για κάθε παιδί, αλλά αυτά πρέπει να επανέλθουν και πρέπει να τα παλέψουμε πώς το λένε, με ένα στόμα, μια γροθιά, μια ψυχή όλοι. Και άσχετα σε ποιο κλάδο δουλεύει ο καθένας ή που ανήκει. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς θα συνεχίσουμε και τον αγώνα μας μέσα στη Βουλή με αυτές τις λίγες δυνάμεις που έχουμε, αλλά που είναι πολλαπλασιαστικά πιο πολλές σε σχέση με την πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε και με το κύρος που έχει το ΚΚΕ μέσα στην ελληνική κοινωνία. Αλλά δεν λύνεται πάλι το πρόβλημα εκεί στη Βουλή. Αν δεν έχεις αγώνες, αν δεν έχεις κινητοποίηση, και εδώ πρέπει να δείτε τους συλλόγους πώς θα συντονιστούν και με τα εργατικά σωματεία και με άλλους συλλόγους γυναικών, νέων, οτιδήποτε υπάρχει και κινητά, αγροτικούς συλλόγους αν υπάρχουν κλπ. Γιατί πρέπει ενιαία να παλευτούν αυτά τα ζητήματα. Γιατί η αιτία είναι η ίδια και βεβαίως και οι λύσεις πρέπει να είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Να συγκρουστείς δηλαδή με τους μεγάλους ομίλους. Άμα δεν συγκρουστείς ας πούμε με μονοπωλιακούς ομίλους, γιατί το μονοπόλιο είναι που συμπιέζει τον επαγγελματία, σωστά, τον μικροεπιχειρηματία ας πούμε. Δεν είναι. Και εκεί είναι οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν όλα. Και έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Τους δίνουν ας πούμε φοροαπαλλαγές ας πούμε. Τι είναι αυτοί οι 10 εφοπλιστές. Φοροαπαλλαγές πλήρως, δεν πληρώνουν φόρους. Και έχεις το μεροκαματιάρι και του κοπανάς κατά κέφαλα φόρο ας πούμε. Είχες το μικρό επιχειρηματία.